Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι κοντά σας για να σας κάνει να νιώθετε όμορφα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας. Και αυτό είναι εφικτό ακόμα και αν μας προβληματίζουν διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, ήδη σκέφτεστε που θα περάσετε τις διακοπές σας, αλλά την ίδια ώρα αγχώνεστε πώς θα δείχνετε φέτος με το μαγιό στη θάλασσα, ενώ θέλετε απεγνωσμένα, για παράδειγμα, να απολαύσετε ένα παγωτό και η ανάγκη αυτή σας έχει γεμίσει ενοχές. Το Action Life συζήτησε με την δασκάλα του Mindfulness, Δέσποινα Γιαννούλη, για το πόσο ο ερχομός του καλοκαιριού μπορεί να αποτελέσει ακόμη έναν παράγοντα ενοχών, γιατί έχουμε μάθει να συγκρινόμαστε, να κάνουμε κριτική στον εαυτό μας και να βρίσκουμε τα στραβά του, και φυσικά έχουμε συνηθίσει να ζούμε με στρες. Όμως αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Δέσποινα Γιαννούλη, ως δασκάλα του Mindfulness, θα ήθελα να μας δώσεις έναν τρόπο, αν υπάρχει, για τον προβληματισμό που έχουν οι περισσότεροι αυτή την εποχή στο να μην φάνε άλλο ένα παγωτό ή στο να μην κάνουν κάτι παραπάνω στη διατροφή τους, γιατί πώς θα φορέσουν μαγιό. Είναι μόνη μία έννοια. Αχ, και είναι και πολύ φυσιολογικό. Είναι. Έτσι. Έχουμε μάθει να συγκρινόμαστε, έχουμε αυτά τα πρότυπα σήμερα στην κοινωνία. Πρέπει να είμαι αδύνατη, πρέπει να το φορέσω αυτό. Δεν το κακολογώ, δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Και εγώ το έχω νιώσει αυτό, είναι πολύ φυσιολογικό. Το θέμα είναι να σταματήσουμε λιγάκι και να δούμε το σώμα μας και να νιώσουμε καλά μέσα στο σώμα μας. Γιατί δεν είμαστε μόνο αυτό το περίγραμμα, αυτό το βάρος. Είμαστε πολλά ακόμα. Να μείνουμε για λίγο και να σκεφτούμε αυτά τα πόδια. Πού μας έχουν πάει από την ώρα που σταθήκαμε όρθιοι και πού δεν μας έχουν πάει, πόσα χιλιόμετρα έχουν διανύσει. Έχουμε χορέψει, έχουμε πάει σε καινούρια μέρη, έχουμε τρέξει, έχουμε οδηγήσει, έχουμε κάνει ποδήλατο, έχουμε κάνει γυμναστική. Έχουμε μείνει ποτέ λοιπόν αυτά τα πόδια να τα εκτιμήσουμε για αυτό που μας έχουν προσφέρει. Αυτά τα χέρια που έχουν ζωγραφίσει, έχουν γράψει, έχουν χαϊδέψει, έχουν δημιουργήσει τόσα πράγματα. Τα έχουμε ευχαριστήσει ποτέ? Και το σώμα μας, η κοιλιά μας, μα μέσα στην κοιλιά γίνονται τόσες λειτουργίες που μας κρατάνε στη ζωή. Η καρδιά, οι πνεύμονες, κάθε ρυθμός και μια ανανέωση της ζωής μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και το κεφάλι, όλες οι αισθήσεις μέσα από τα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη, το στόμα. Πώς αλλιώς θα καταλαβαίναμε τον κόσμο? Και ναι, μερικές φορές το σώμα μπορεί να μας έχει προδώσει κατά κάποιο τρόπο. Να μην είναι έτσι όπως ιδανικά θα το θέλαμε, να μην είναι τέλειο. Μα είναι φυσιολογικό. Να τα δούμε όμως όλα. Έτσι. Δεν είναι τέλειο. Να το ευχαριστήσουμε για αυτά που μπορεί να κάνει. Να το συγχωρέσουμε για εκεί που δεν είναι όπως θα το θέλαμε. Και αν αρχίσουμε να το αγαπάμε το σώμα μας, τότε θα αρχίσουμε να το φροντίζουμε λίγο περισσότερο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Άρα, εκτός από το υπέροχο συνέστημα του να ευχαριστήσουμε και όλα σε αυτό που συνεχώς κατακρίνουμε, ειδικά εν ώψη καλοκαιριού, υπάρχει λοιπόν και τρόπος όντως να αλλάξουμε μαζί με το σώμα μας τη σκέψη μας και να μας φέρει το αποτέλεσμα που θέλαμε? Ναι, να έρθουμε σε επαφή με το σώμα μας, να το αγαπήσουμε, να το ευχαριστήσουμε, να το αναγνωρίσουμε, να θέλουμε να το φροντίσουμε. Και φυσικά, εάν θέλουμε να φάμε παγωτό, θα πάμε και θα το φάμε. Μα αν δεν φάμε παγωτό το καλοκαίρι, πότε θα το φάμε το παγωτό? Να το κάνουμε. Αλλά να το φάμε λίγο πιο συνειδητά. Όχι όταν πεινάω να πάω να φάω παγωτό, γιατί θα φάω πολύ παγωτό. Αν όμως φάω το φαγητό μου, μετά να απολαύσω το παγωτό. Και να είμαι εκεί, να το γεύομαι και να καταλαβαίνω τι γεύση έχει. Πώς λιώνει στο στόμα μου. Πόσο το ευχαριστιέμαι. Και αν κάποια στιγμή σταματήσει αυτή η ευχαρίστηση, να πω, εντάξει, ως εδώ. Μέχρι εδώ το ευχαριστήθηκα μια χαρά, δεν χρειάζεται να φάω άλλο. Άρα κρίνεις, Δέσποινα, ότι μπορεί και η συναισθηματική υπερφαγία, το emotional overeating, όπως έχουμε συνηθίσει να το ακούμε πολύ συχνά λίγο πριν τις δίαιτες, να είναι και ένας τρόπος να σταματήσει, αν πολύ απλά σταματήσει η υπερφαγία, γιατί θα δώσουμε το συναίσθημά μας ακριβώς στο γεύμα που τρώμε εκείνη τη στιγμή? Σίγουρα, τρώμε και ταΐζουμε το συναίσθημά μας. Πολύ σωστά το λες. Αλλά μπορεί λοιπόν να αρχίσουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να τσιμπήσουμε το μεζέ, το γλυκό, το παγωτό, ό,τι είναι αυτό, να το ευχαριστηθούμε και μετά να δούμε τι άλλο θέλω και να σηκωθούμε να πάμε να κάνουμε μια βόλτα, να μιλήσουμε με ένα φίλο. Επί της ουσίας, είναι λογικό να θέσουμε και ένα ερώτημα τύπου «Θέλω κι άλλο παγωτό πραγματικά» ή «Είμαι εντάξει, το ευχαριστήθηκα αρκετά όσο έφαγα έως τώρα»?
Έτσι. Και αν είμαστε ειλικρινείς και σε επαφή με τις αισθήσεις μας, μπορεί εκεί να σταματήσουμε και την επόμενη στιγμή να νιώσουμε πολύ καλά. Γιατί είδαμε ότι έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να το κάνουμε. Και αν το κάνουμε μια φορά, θα το κάνουμε μετά ξανά και ξανά και ξανά. Οι μικρές νίκες, λοιπόν, είναι το μάθημα που μας δίνεις από την ενσυνειδητότητα, από το mindfulness σήμερα. Έτσι. Και τα μικρά ρίσκα. Για να κάνω κάτι άλλο. Εάν τρώω για να ταΐσω το συναίσθημά μου, μήπως να κάνω κάτι άλλο, να βγω να κάνω μια βόλτα, να ζωγραφίσω, να γράψω, να μιλήσω με ένα φίλο, να πάρουμε μερικά τέτοια ρίσκα και να δοκιμάσουμε. Τι είναι καλύτερο για μένα? Αν αρχίσουμε και μας αγαπάμε, θα μας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο και δεν θα είναι πάντα το παγωτό. Τελικά, Δέσποινα, με την ενσυνειδητότητα, με το mindfulness, αλλάζει, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που τρώμε? Μπορεί να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει και η σχέση μας με το φαγητό. Και νομίζω εκεί είναι το πιο σημαντικό. Οι άνθρωποι που τελειώνουν τις ομάδες δεν είναι απαραίτητο ότι θα χάσουν πολύ βάρος ή θα χάσουν βάρος γενικά. Το πιο πιθανό όμως είναι ότι αλλάζει σχέση με το φαγητό. Σταματάνε και σκέφτονται τώρα την άλλη μπουκιά γιατί θα τη φάω. Να τη φάω, τι είναι καλό για μένα. Τώρα που πεινάω, να φάω αυτό ή εκείνο. Και εκείνη τη στιγμή είναι μια μαγική στιγμή. Επιλέγουν το καλύτερο για αυτούς και νομίζω ότι αυτό είναι η νίκη. Αυτό είναι το δώρο που μας δίνει η ενσυνειδητότητα. Υπάρχει κάποια πρακτική που μπορούμε να κάνουμε λίγο πριν πέσουμε μετά με το φαγητό? Φυσικά. Είναι αυτή η πρακτική που ισχύει για όλα τα πράγματα πριν παρασυρθούμε στη ζωή. Είναι μια παύση και να έρθουμε σε επαφή με τις αισθήσεις μας. Τώρα πεινάω. Πόσο πεινάω? Τι είναι αυτό που θέλω να φάω? Αυτό που έχω βάλει μπροστά μου μου κάνει καλό? Από πού προήλθε, πώς το επέλεξα, πώς έφτασε στο πιάτο μου? Αν μείνουμε για λίγα δευτερόλεπτα και έρθουμε σε επαφή με αυτή την επιλογή, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα κάνουμε το καλύτερο για μας. Μπορεί κάποιος, λοιπόν, να ακολουθήσει μάθημα mindfulness, ενσυνειδητότητας, με σκοπό, παράδειγμα, να αλλάξει τη διατροφή του και το σώμα του? Φυσικά. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα, κρατάμε και αυτά 8 εβδομάδες και είναι ακριβώς αυτό. Αλλάζω τη σχέση μου με το φαγητό, αλλάζω τη σχέση μου με το σώμα μου και αρχίζω να φροντίζω τον εαυτό μου περισσότερο και τον συγχωρώ, γιατί πολλές φορές θα ξεφύγουμε και είναι στη φύση μας να ξεφύγουμε. Θα ξεφεύγουμε, θα μας συγχωρούμε και θα γυρίζουμε ξανά. Δεν σημαίνει τίποτα το ότι έκανα ένα λάθος. Μπορώ να συνεχίσω από την αρχή, δεν υπάρχει λόγος να κατρακυλήσω. Θα συνεχίσω. Με επιμονή, με φροντίδα για μένα, με αγάπη, θα συνεχίσω και θα φροντίζω το καλύτερο που μπορώ για μένα. Και είπες κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ότι δεν χρειάζεται άλλο το αυτομαστίγωμα. Το αυτομαστίγωμα, λοιπόν, είναι η παγίδα πολλών, ότι εντάξει, αφού τη χάλασα τη δίαιτα τώρα, αφού τη χάλασα τη διατροφή μου τώρα, ας το καταστρέψω τελείως, ας φάω οτιδήποτε έρχεται μπροστά μου. Αχ, αυτό δυστυχώς είναι μια παγίδα, όντως, έτσι. Ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Μπορώ ανά πάσα στιγμή και την ώρα που έχω πάρει μπροστά μου το κουτί με το παγωτό, εκείνη τη στιγμή που θα νιώσω ότι χόρτασα, δεν θέλω άλλο, ευχαριστήθηκα, να το κλείσω, να πάω να το βάλω στην κατάψυξη και να νιώσω καλά, να νιώσω ότι μπορώ να το κάνω και να γυρίσω να φροντίσω πάλι τον εαυτό μου. Με μικρή ικανοποίηση, όχι με το κόβουμε τα πάντα σε οτιδήποτε μας προκαλεί ευχαρίστηση. Με μικρή ικανοποίηση, με μικρή ευχαρίστηση, αλλά με ένα stop. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα Γιαννουλή. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ακόμα κι αν, λοιπόν, αυτό το σώμα μας έχει προδώσει κατά καιρούς ή η εμφάνισή του δεν είναι τέλεια, δεν αξίζει να το κατακρίνουμε όταν στην πραγματικότητα μας προσφέρει τόσα άλλα. Είναι ωφελημότερο να το αποδεχθούμε, να το ευχαριστήσουμε, να μάθουμε να το ακούμε, να το αγαπήσουμε περισσότερο και ίσως τότε να αρχίσουμε να το φροντίζουμε λίγο καλύτερα και έτσι να το φέρουμε περισσότερο στα μέτρα μας. Να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε, λοιπόν. Καλή συνέχεια.